Γεια σας. Είμαι ο Μινάς Δασιγέννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα θα σας δείξω την επίλυση της δεύτερης άσκησης των τελικών εξετάσεων θεωρίας του μαθήματος Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Φεβρουαρίου 2017. Σε αυτό το θέμα λοιπόν, όπως διαβάζουμε στην εκφώνηση της άσκησης, σας δίνεται ένα τμήμα της μονάδας ALU, της αριθμητικής λογικής μονάδας ενός επεξεργαστή. Θα πρέπει να δώσουμε τα σήματα ελέγχου από S0 έως S7 για την υλοποίηση των παρακάτω πράξεων. Αναφέρονται 4 πράξεις όπως OR, η λογική Boolean πράξη OR, SUB, δηλαδή η πράξη αφαίρεσης δύο αριθμών, move, μετακίνησης μιας τιμής από ένα καταχωρητή στην έξοδο, και η NAND2, που είναι η πράξη NAND2 της άλγεβρας Bool. Αυτό που θα πρέπει να ξέρουμε ότι η συγκεκριμένη άσκηση μπορεί να έχει και πολλούς άλλους συνδυασμούς. Για παράδειγμα, υπάρχουν θέματα που μας ζητάει να υπολογίζει το συμπλήρωμα προς 2, να κάνει κάποιες άλλες λογικές πράξεις κ.ο.κ. Η λογική είναι η ίδια όμως. Ας δούμε λοιπόν το πρώτο. Άρα λοιπόν, OR 1, result CX, OR BX. Θα πρέπει λοιπόν, έχω τοποθετήσει την αριθμητική λογική μονάδα, και θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα κάνουμε την πράξη CX or BX. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε το μονοπάτι από το οποίο θα έρθουν αυτά τα αποτελέσματα. Έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε, όπως φαίνεται στο S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6 και S7. Θα πρέπει να βρούμε αυτές τις τιμές. Καταρχήν, από πού μπορούμε να επιλέξουμε εδώ στο result με ποιο τρόπο θα μας έρθει το CX or BX. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Ποια πράξη υλοποιεί, ποια πύλη υλοποιεί την πράξη OR? Η πράξη OR λοιπόν βλέπουμε ότι υλοποιείται από αυτό εδώ πέρα. Αυτό είναι μια πράξη OR. Άρα μπορούμε να υποθέσουμε ότι με ασφάλεια, θα το δούμε βέβαια αν η υπόθεσή μας είναι σωστή προς το τέλος, ότι μπορούμε να επιλέξουμε αυτή την πύλη. Για να επιλέξουμε αυτή την πύλη θα δούμε ότι εδώ είναι το, έχουμε τα σήματα S5 και S4. Το 0,0 είναι αυτή η πύλη, 0,1, 1,0. Άρα είναι το S5 πρέπει να έχει τη τιμή 1 και το S4 πρέπει να έχει τη τιμή 0. Τώρα βέβαια, αν κάποιος φοιτητής το θεωρήσει ότι το S4 είναι μεγαλύτερη σημαντικότητας και δώσει στο S4 1 και το S5 0, εγώ θα το θεωρήσω πάλι σωστό. Άρα λοιπόν επιλέγουμε αυτά εδώ πέρα. Βέβαια το σωστό, το 100% σωστό. Έχουμε λοιπόν υπολογίσει το S5 και το S4. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το ένα σήμα θα έρθει από τον adder. Θα πρέπει να ρυθμιστεί κατάλληλα το S3. Το S3 δεν θέλουμε να τροποποιήσει το αποτέλεσμα, άρα θα τοποθετηθεί 0. Γιατί άμα ήταν 1, αν τοποθετούσαμε 1 στο adder, θα αυξάνονταν κατά 1 η τιμή που θα ερχόταν στο adder μαζί με το α input και β input του αθροιστή. Έχοντας λοιπόν τοποθετήσει 0, στη συνέχεια θα πρέπει να δούμε πού βρίσκεται το βx. Το βx βρίσκεται σε αυτή εδώ την είσοδο. Άρα το β είναι στην είσοδο, όπως παρατηρούμε εδώ είναι η 0,0, είναι η 0,1.
Άρα, αν θεωρήσουμε ότι το S2 έχει τη μεγαλύτερη σημαντικότητα και ακολουθεί το S1, θα πρέπει να είναι τα bit 0 και 1, γιατί το 0 και 1 επιλέγουν την είσοδο νούμερο 1, άρα από εδώ θα έρθει το βx. Θέλουμε το βx όμως να περάσει μέσα από ένα θρηστή χωρίς να τροποποιηθεί. Αυτό θα έχει ως συνέπεια από το MUX που βρίσκεται σε αυτή εδώ τη γωνία να επιλεχθεί το 0. Άρα λοιπόν για να επιλεχθεί το 0 σημαίνει το S0 θα πάρει την τιμή 1. Αν πάρει την τιμή 1, τότε το 1 από εδώ, τότε το 0 θα έρθει από την είσοδο 1 και στον adder θα μπει το 0 και το βx και το 0, άρα στην έξοδο θα έχουμε το βx, οπότε στην πρώτη είσοδο της πύλης OR θα είναι το βx. Όμως, αν κάνουμε αυτό το συσχετισμό, θα δούμε ότι το CX δεν μπορούμε να το πάρουμε από το MUX. Αυτόν εδώ πέρα. Άρα, θα πρέπει να κάνουμε backtrack, να αλλάξουμε τις επιλογές, γιατί θέλουμε το CX. Το CX το παίρνουμε από τον MUX που βρίσκεται στην πάνω αυτή γωνία. Άρα λοιπόν, κάνουμε undo, απομακρύνω αυτά όλα, για να δούμε πώς θα πάρουμε το CX. Ας δούμε λοιπόν το CX που βρίσκεται μόνο σε εκείνο το σημείο. Άρα λοιπόν, εδώ παραμένει πάλι η πύλη αυτή. Εδώ πέρα τώρα δεν θα πάρουμε αυτή την είσοδο, θα πάρουμε το CX. Θα πάρουμε λοιπόν την είσοδο 1-1. Άρα στο S1 θα πάει 1 και στο S2 θα πάει 1. Οπότε εδώ θα έρθει το CX. Ομοίως, εδώ θα επιλεχθεί η είσοδος 0, το N, δηλαδή το S0 θα πάρει τιμή 1, ώστε να πάρουμε την είσοδο 1 και θα έχουμε εδώ πέρα στη μία είσοδο του αθρηστή το 0, στην άλλη το CX και στην άλλη το 0. Οπότε το αποτέλεσμα θα είναι CX, άρα θα έρθει στο σημείο αυτό το CX. Και για να επιλέξουμε το βx από αυτό εδώ το σημείο, θα πρέπει να επιλέξουμε το, εδώ είναι το 0, 0, 0, 1, 0, άρα να υποθέσουμε ότι το S7, S6 έχει τιμή 1, 0. Άρα λοιπόν, η σειρά των bit, S0, S1 κτλ. Έως S7, είναι εξής, S0, 1, S1, 1, S2, 1, S3, 0, S4, 0, S5, 1, S6, 0, S7, 1. Με αυτή την επιλογή των bit θα επιλεχθεί το κατάλληλο CX και βx για να υλοποιήσει την πράξη OR 1 result CX OR βx. Ας δούμε λοιπόν το επόμενο. Την επόμενη πράξη που καλούμαστε να κάνει η ALU. Η ALU λοιπόν, ας το μεταφέρω, μεταφέρω πάλι την ALU, θέλουμε τώρα να υλοποιήσει την πράξη σύμφωνα με την οποία το result το sub 1, ας το βάλω σε αυτό το σημείο, το result είναι αλφα x sub βx. Άρα, για να δούμε πώς θα το υλοποιήσουμε. Ξέρουμε ότι για να κάνουμε την πράξη της αφαίρεσης θα προσθέσουμε, άρα εδώ έρχεται ο adder, θα προσθέσουμε τον έναν αριθμό, το αλφα x, άρα εδώ επιλέγεται το αλφα x, εδώ στο S0 δηλαδή θα τοποθετηθεί το 0, ώστε θα έρθει εδώ το αλφα x. Θα προσθέσουμε στον αλφα x το συμπλήρωμα ως προς 2 του βx. Για να υπολογίσουμε το συμπλήρωμα θα λάβουμε αυτή εδώ τη τιμή, δηλαδή S2, S1, εδώ είναι 0, 0, 0, 1, 1, 0, είναι το 1, 0, θα έρθει το βx αντίστροφο, το οποίο είναι το συμπλήρωμα ως προς 1, αλλά πρέπει εδώ να προσθέσουμε το 1.
από το S3, άρα το S3 θα πάρει την τιμή 1. Στη συνέχεια θα έχουμε στο MUX, εδώ πέρα θα χρειαστεί το αποτέλεσμα που είναι αλφα-x sub βήτα-x να μεταφερθεί αυτούσιο στην έξοδο. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε με διάφορους τρόπους, ή να επιλέξουμε την πράξη end και να έχουμε δώσει το 1, ή την πράξη or με το 0. Ας δούμε την πράξη αυτή. Την πράξη end. Θα το οδηγήσουμε λοιπόν μέσα από την πράξη end, δηλαδή το S5, S4 θα είναι το 0, 0, 0, 1, 0, 1, και στη συνέχεια θα πρέπει όμως να δώσουμε ως είσοδο το 1, γιατί 1 end αριθμός μας κάνει τον αριθμό. Άρα θα οδηγήσουμε το 1 μέσω αυτού του καναλιού. Άρα για να επιλεχθεί το 1, 0, 0, 0, 1, άρα το S7, S6 είναι το 0, 1. Άρα αυτή η πράξη υλοποιείται με τα εξής bit. Στο S0 θέλουμε 0, στο S1, 0, S2, 1, S3, 1, S4, 1, S5, 0, S6, 1, S7, 0. Αυτή λοιπόν είναι η ρύθμιση, η τιμή που πρέπει να στείλει το control unit μέσα στον επεξεργαστή προκειμένου να υλοποιήσει αυτή την πράξη. Αν θέλουμε ομοίως να επιλύσουμε το θέμα result ίσον CX, οπότε να έχουμε απλώς μια μετακίνηση των δεδομένων, θα πρέπει να δούμε το CX που βρίσκεται. Το CX βρίσκεται σε αυτή εδώ την τοποθεσία. Άρα λοιπόν 1-1 πρέπει να είναι το S1-S2, 1 πρέπει να είναι το S0 ώστε να έρθει η 0 είσοδος από εδώ, 0 πρέπει να είναι το S3, οπότε εδώ έχει έρθει το CX, και στη συνέχεια το CX για να μεταφερθεί κατευθείαν στο result ας το υλοποιήσουμε μέσω της OR. Οπότε για να έρθει μέσω της OR θέλει 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Το 1-0 είναι, άρα το S5, S4 είναι το 1-0, και βέβαια κάνουμε OR έναν αριθμό με το 0 για να βγάλουμε τον αριθμό. Άρα έρχεται το 0 εδώ πέρα, άρα είναι 0-0. Άρα η επίλυση αυτής της άσκησης για να μεταφέρουμε στο result την τιμή του CX είναι στο S0-1, στο S1-1, S2-1, S3-0, S4-0, S5-1, S6-0, S7-0. Αυτό εδώ λοιπόν το bitstream, αυτό το bit, το vector bit που θα ξαχθεί από το control unit θα έχει ως συνέπεια η ALU να υλοποιήσει την πράξη move ίσον result του CX. Και αν θέλουμε να δούμε και το τελευταίο, την τελευταία πράξη της ALU, η οποία είναι μια πράξη NAND, μια πράξη όπου υπολογίζουμε την πράξη NAND ανάμεσα στο βήτα-X και το CX. Ομοίως το CX βρίσκεται στην πάνω αριστερή γωνία μόνο, δεν βρίσκεται σε άλλο σημείο, άρα θα το πάρουμε από αυτό το σημείο. Εδώ είναι το 1-1, άρα το S2-S1 θα έχει τιμή 1-1. Θα έρθει λοιπόν εδώ το CX. Στη συνέχεια εδώ θα πρέπει ομοίως να έχει 0, από εδώ θα πρέπει να έχει επιλεχθεί αυτή η είσοδος για να έρθει εδώ το 0, οπότε το CX έχει εξαχθεί από τον under και το βήτα-X το λαμβάνουμε από αυτό εδώ το σημείο, άρα το S7, S6 είναι το 0, 0, 0, 1, 1, 0, είναι το 1-0, άρα εδώ θα βγει το βήτα-X. Η πράξη NAND είναι αυτή εδώ πέρα η πρώτη πύλη, 0-0, οπότε έρχεται εδώ το CX και στο τέλος βγάζουμε το αποτέλεσμα βήτα-X NAND CX. Άρα λοιπόν τα bit ρύθμισης της ALU για αυτό το πρόβλημα είναι S0-1, S2-1, S3-0, S4-0, S5-0, S6-0, S7-1.
Αυτό το vector ρύθμισης, αν σταλεί λοιπόν στην ALU από το control unit του επεξεργαστή, θα έχει ως συνέπεια να υπολογιστεί το Vx NAND CX. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται το θέμα νούμερο 2 και κλείνει το βίντεο με την λήξη της επίλυσης αυτής της άσκησης.